Καλώς ήρθατε στο Vivian's Makeup World, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω κραγιόν. Συγκεκριμένα θα σας δείξω κραγιόν από MAC και θα σας δείξω μάλιστα 5 αγαπημένα κραγιόν τα οποία ήταν συλλεκτικά. Δηλαδή κατά 99,9% δεν θα μπορέσετε να τα βρείτε κάπου. Αλλά σας δείχνω το βίντεο γιατί ειλικρινά θέλω να μοιραστώ την άποψή μου γύρω από αυτά τα κραγιόν και να μου πείτε ότι αν έχετε ένα από αυτά, τι γνώμη σας κι εσείς. Εν τω μεταξύ, παρεμπιπτόντως, κάθε φορά που κάνω κραγιόν φοράω καπέλο. Τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, το πρώτο κραγιόν, πρώτα απ' όλα θα σας τα δείξω από το πιο ανοιχτό στο πιο σκούρο. Είναι 5. Είναι 5 συλλεκτικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρα αυτά τα κραγιόν ήταν η συσκευασία. Και μετά το περιεχόμενό τους, το χρώμα, η υφή κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ τα χρησιμοποιώ, τόσο σε μένα όσο και σε άλλους, βλέπω ότι τελικά μ' αρέσει πολύ και το περιεχόμενο και ίσως κακώς που δεν πήρα ένα δεύτερο να έχω. Απλά επειδή τα έπαιρνα πάντα επιφυλακτικά όλα αυτά, δεν τα πήρα ποτέ διπλά. Λοιπόν, το πρώτο που θα σας πω είναι και αυτό που φοράω. Το έχω ξανααναφέρει σε ένα βιντεάκι. Είναι ένα nude κραγιόν. Είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία η συσκευασία του. Βλέπετε ότι είναι, αν σκεφτείτε δηλαδή ότι ένα κλασικό κραγιόν, όπα, π.χ. αυτό έτσι, το οποίο είναι το Rose Lily. Λοιπόν, βλέπετε ότι ένα κλασικό κραγιόν της MAC είναι μαύρο με ασημί, αυτό είναι μαύρο με χρυσό, οπότε αυτόματα κάνει, δείτε το και εδώ, οπότε αυτόματα κάνει το κραγιόν να είναι λίγο πιο ιδιαίτερο και λίγο πιο παράξενο ίσως κτλ. Όπως και στο καπάκι, τα γράμματά του που γράφει MAC είναι πάλι σε χρυσό. Το συγκεκριμένο είναι nude, το επέλεξα σε nude, είναι και αυτό που φοράω, ίσως αν έκανα ένα, ναι εδώ, δείτε το. Το συγκεκριμένο το επέλεξα σε nude γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η υφή του και γενικά μου άρεσε σαν οπτικά έτσι όπως το είδα. Ονομάζεται Flare for Finery και είναι luster. Το τελείωμά του είναι luster. Δηλαδή δεν έχει πάρα πολύ έντονο χρώμα όταν το φοράμε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι υδατικό. Έχει μια πολύ ωραία κρεμμόδη υφή και είναι όμορφο σαν χρώμα, είναι ιδιαίτερο. Συνήθως αυτό το φοράμε πάνω και μόνο του φυσικά, ίσως με λίγο πιο σκούρο περίγραμμα ή και έτσι ακριβώς. Ή μπορούμε να το βάλουμε και πάνω σε κάποιο άλλο κραγιόν έτσι ώστε να το ανοίξουμε. Εγώ βέβαια δεν το χρησιμοποιώ για αυτή τη δουλειά γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, οπότε δεν θέλω να το τελειώσω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι το κραγιόν μόνο του. Συνεχίζω με ένα άλλο, είναι από Rihanna, είναι MAC Riri. Είναι η δεύτερη ουσιαστικά, πρώτα θα σας δείξω το επόμενο, έβγαλε αυτήν εδώ τη συλλογή και μετά από λίγο καιρό έβγαλε αυτήν, αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον, έτσι έγιναν. Οπότε θα σας δείξω αυτό εδώ το χρώμα, ονομάζεται Bad Girl Riri και είναι matte, το τελείωμά του είναι matte, δηλαδή ουσιαστικά δεν γυαλίζει, είναι ένα πάρα πολύ σταθερό κραγιόν, γενικώς τα matte από τη MAC είναι πάρα πολύ σταθερά χρώματα. Το χρώμα αυτό είναι ένα, νομίζω ότι η κάμερα το αλλοιώνει λίγο, το βγάζει λίγο πιο με υποτόνους κόκκινο, αλλά δεν είναι κόκκινο, είναι ένα nude χρώμα, ίσως λίγο προς το, έχει λίγους υποτόνους να το πω, ελάχιστα όμως, δεν νομίζω ότι είναι τόσο κόκκινο και ειδικά αν το φορέσω θα το δείτε. Αυτό εδώ το χρώμα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο λοιπόν χρώμα, το τελείωμά του είναι matte όπως είπα και πριν. Είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα από άποψη, είναι παράξενο, ταιριάζει σε πάρα πολλούς χρωματικούς τύπους και αυτό το λέω γιατί και σε ξανθιές όπως είμαι εγώ και σε μελαχρινές και σε λίγο πιο σκούρα δέρματα γιατί φαίνεται ακόμα πιο nude, εντάξει σίγουρα σε εμάς φαίνεται πιο σκούρο καφέ. Αλλά σε μία που είναι πιο μελαμψή σίγουρα φαίνεται, κάνει λιγότερη αντίθεση με το χρώμα του δέρματος και είναι πολύ ωραίο. Και σίγουρα καλοκαίρι φοριέται ακόμα καλύτερα.
γιατί δεν κάνει τόσο μεγάλη αντίθεση. Αλλά και σε μια πολύ άσπρη το χειμώνα επίσης φαίνεται σαν λίγο πιο καφετή. Ταιριάζει και αυτό με σκούρα ματάκια, ίσως λίγο λιγότερο ή ανάλογα ο καθένας πώς το αντιλαμβάνει και τι του αρέσει. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, η συσκευασία του είναι απίστευτη, δείτε εδώ. Έχει το ρο, το αγγλικό ρο και γράφει ρυρί στο καπάκι, μία καρδούλα για το μάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο, μέσα είναι ροζ. Μιλάμε ότι είναι μία πάρα πολύ ωραία προσεγμένη συσκευασία. Σας ξαναλέω, σε σχέση με τις κλασικές της MAC. Α, και πάνω στο κραγιόν, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Πάνω εδώ στο κραγιόν έχει γύρω γύρω το ρίρι και μία καρδούλα. Περιβόητο. Τώρα το επόμενο κραγιόν, όπως σας είπα και πριν από λίγο, είναι πάλι από MAC. Όλο που θα σας δείξω δηλαδή είναι από MAC. Είναι αυτό εδώ. Η συσκευασία του είναι ροζ χρυσό και μέσα είναι χρυσή. Πάλι έχει το ίδιο με το προηγούμενο, το ρο δηλαδή, MAC, ρίρι και τα σχετικά. Πάνω στο κραγιόν επίσης γράφει το ρίρι. Δείτε. Και το καπάκι του είναι αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα εκπληκτικό χρώμα. Αν το έχετε πάρει, σίγουρα θα με καταλαβαίνετε τώρα που τα λέω. Αν δεν το έχετε πάρει, μπορεί και να κλαίτε που δεν το έχετε πάρει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ πραγματικά χαίρομαι τόσο πολύ που το πρόλαβα, που τέλος πάντων το πήρα, εν πάση περιπτώσει, και το έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Το κάνω τρομερή οικονομία, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πραγματικά. Αυτό το κραγιόν είναι, πρώτα απ' όλα ονομάζεται Riri Goo. Και είναι retro matte. Γενικά η σειρά retro matte από τη MAC είναι ακόμα πιο σταθερή από τη MAC σειρά. Βέβαια είναι, εφαρμόζεται πολύ δύσκολα και ο λόγος είναι γιατί είναι πάρα πολύ ξηρά, οπότε θέλει από κάτω οπωσδήποτε μια πάρα πολύ καλή ενυδάτωση. Αυτό. Θέλει πάρα πολύ καλή ενυδάτωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Αν δεν κάνουμε μια πολύ καλή ενυδάτωση, είναι που είναι ξεραμένα τα χείλη μας λόγω χειμώνα, προσπαθήσουμε να βάλουμε και αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, θα φαίνεται πάρα πολύ άσχημα. Οπότε αν θέλετε ένα τόσο έντονο κραγιόν και τόσο σταθερό και ματ, ρέτρο ματ, δηλαδή πιο πολύ ματ δεν γίνεται, το καλύτερο θα είναι να έχετε κάνει μια πολύ καλή περιποίηση στα χείλη σας πιο πριν, είτε με κάποιο peeling ή με πάρα πολύ καλή ενυδάτωση κτλ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πάμε να το βάλουμε. Το εδώ λοιπόν είναι το κραγιονάκι το επόμενο. Το έβαλα λίγο καλύτερα με περίγραμμα. Σίγουρα δείχνει ακόμα καλύτερο με περίγραμμα και λίγο πιο σουλοπωμένο. Αυτό λοιπόν, όσες το έχετε πάρει, ειλικρινά πιστεύω ότι το έχετε αγαπήσει. Όσες δεν το έχετε πάρει, θα με μισείτε αυτή τη στιγμή που σας λέω για αυτό το κραγιόν. Τώρα το επόμενο που θα σας δείξω κραγιονάκι είναι ένα Viva Glam, Rihanna ονομάζεται, και είναι το τελείωμα του Frost, είναι αυτή εδώ η συσκευασία. Ουσιαστικά ήταν αυτό και το lip gloss, όπως και το κραγιόν το πιο σκούρο που είναι σαν γκρι, έτσι ένα περίεργο χρώμα. Εγώ έχω αυτό στην κατοχή μου αυτή τη στιγμή, που να πάω να με βλέπετε. Αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα σκούρο χρώμα, είναι ένα κόκκινο, το οποίο μέσα έχει σίμερ, σαν γκλίτερ, σαν λάμψη, είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Η συσκευασία του είναι αυτή, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι με μαύρο και κόκκινο. Γενικά τα 3 από τα 5 που σας έχω δείξει, που θα σας δείξω τέλος πάντων, είναι Rihanna, εντάξει. Η κοπέλα έχει κάνει τρομερό marketing και τρομερό σκηνικό τέλος πάντων με τη MAC. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Είναι λοιπόν αυτό, Viva Glam Rihanna, και είναι Frost. Πάμε να το βάλουμε. Δείτε. Δεν φεύγει. Το βλέπετε τι ελάχιστα που... Τίποτα. Εγώ θα το βγάλω. Αλλά θα προσπαθήσω να μην βγάλω το πολύ γύρω γύρω για να βάλουμε το επόμενο.
Λοιπόν, βάζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το χρώμα. Νομίζω ότι δείχνει αρκετά φωτεινό. Δεν είναι τόσο πολύ. Εντάξει είναι, αλλά όχι και τόσο. Το συγκεκριμένο χρώμα νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ ιδιαίτερο μακιγιάζ. Δεν είναι το κλασικό κόκκινο που το φοράμε και okay, το έχουμε δεξί μας χέρι και ότι και να βάλουμε μια γραμμή eyeliner. Νομίζω ότι θέλει λίγο κάτι. Θέλει οπωσδήποτε ένα περίγραμμα από κάτω, γιατί είναι λίγο πιο ενυδατικό. Βγάζει είναι μεν χρώμα, αλλά αν δεν βάλουμε περίγραμμα, δεν είναι αυτό που σαν το retro matte που κάνεις ένα πέρασμα και μένει εκεί. Είναι σαν ανοίγει λίγο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Η συσκευασία του είναι απίστευτη, απίθανη, δεν ξέρω πώς να το πω. Έτσι όμως όπως φαίνεται αυτό το χρώμα εδώ στη συσκευασία, έτσι κάνει και αυτό στα χείλια. Δηλαδή κάνει μέσα νερά, κάνει λίγο ένα περίεργο πράγμα. Δεν είναι πάρα πολύ σταθερό. Διαρκεί τόσο όσο, αν βάλουμε περίγραμμα από κάτω σίγουρα θα διαρκεί περισσότερο. Τονίζει ωραία τα λευκά δοντάκια, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ σε μελαχρινές, περισσότερο από τις εξανθές, το συγκεκριμένο. Το προηγούμενο ίσως ταιριάζε σε όλες τις, σε όλους τους χρωματικούς τόνους, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω ότι ταιριάζει απίστευτα σε μελαχρινές. Και σε κοκκινομάλες ίσως. Αυτό, νομίζω ότι θέλει λίγο βάψιμο, έτσι λίγο έντονο, να μην είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, πάρα πολύ απαλά τα μάτια, σε σημείο που να είναι σχεδόν άβαφα. Νομίζω ότι θέλει, ας πούμε, λίγο πιο ένταση. Και το σίγουρο είναι ότι θέλει μία, ίσως, αλαβάστρινη επιδερμίδα, να φτιάξουμε δηλαδή μία επιδερμίδα η οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο χαρτί, πιο καθαρό και πιο όμορφη, ας πούμε, πιο χωρίς ατέλειες. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε και τέλειοι όλοι όμως. Okay, θα το φορέσουμε όπως και να είμαστε. Αυτό λοιπόν είναι το κραγιόν. Είναι μια ωραία επιλογή. Το άλλο το χρώμα νομίζω ότι δεν το πήρα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι περίεργο σαν χρώμα. Εδώ στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι το φοράνε ιδιαίτερα οι γυναίκες και δεν νομίζω να πουλήθηκε τόσο πολύ όσο στο εξωτερικό. Σίγουρα στο εξωτερικό είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν φορέθηκε πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι σίγουρα πολύ πιο εμπορικό και πολύ πιο εύκολο. Και πάμε σε ένα τελευταίο χρώμα, το οποίο σας το είχα δείξει. Είναι αυτό εδώ. Είναι σαν να έχει σταγόνες από νερό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το όνομα του είναι Goddess of the Sea. Και είναι Cream Sin το τελείωμά του. Είναι αυτό εδώ το χρώμα, είναι ένα μοβ, ουσιαστικά μελιτζάνο μοβ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το καπάκι του επίσης, μάλλον όλο είναι σε μπλε μεταλλιζέ χρώμα του νερού ίσως και έχει και τις σταγονίτσες αυτές. Και αυτό εδώ είναι μαύρο, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η συσκευασία του. Πάμε να το βγάλουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο έντονο όσο τη συσκευασία. Αυτό λοιπόν ήταν το χρώμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να το βάλετε με το Magenta από MAC το περίγραμμα. Θα δώσει λίγο πιο ένταση και πιο, έτσι θα είναι λίγο πιο, ξέρω εγώ, κάτι πιο έντονο, λίγο πιο ωραίο. Ανάλογα τι θα βάλετε από κάτω σαν χρώμα, παίρνει αντίστοιχα και αυτό χρώμα. Αν δηλαδή βάλετε από κάτω λίγο πιο φούξ, θα γίνει λίγο πιο φούξια. Αν το βάλετε με λίγο πιο μοβ, θα γίνει πιο μοβ. Αν το βάλετε με πολύ σκούρο, μελιτζάνι, θα γίνει πιο σκούρο. Και πάει λέγοντας. Επίσης, χτίζεται το συγκεκριμένο κραγιόν. Δηλαδή, όσο περισσότερο βάζετε, τόσο περισσότερο ενισχύεται το χρώμα και γίνεται πιο έντονο. Είναι ένα γυαλιστερό κραγιόν. Είναι ένα αξιόλογο χρώμα. Ένα, εντάξει, πρωτότυπο χρώμα, ένα ωραίο χρώμα.
Είναι γυαλιστερό. Γενικά εμένα αυτά τα περίεργα, τα έντονα χρώματα και τα πολύ γυαλιστερά δεν μου αρέσουν, αλλά το συγκεκριμένο μου αρέσει. Το έχω δείξει και σε ένα βιντεάκι για τα σκούρα κραγιονάκια, θα σας το έχω κάτω σε link για να πατήσετε και να πεταχτείτε κατευθείαν εκεί. Να το δείτε ίσως και εκεί, δεν ξέρω, μήπως το δείτε λίγο διαφορετικά. Αυτά πάντως ήταν τα 5 κραγιονάκια που είχα να σας δείξω. Είναι 5 συλλεκτικά. Οπα, να τα πιάσω λίγο έτσι. Είναι 5 συλλεκτικά χρώματα που μπορείτε ίσως να ψάξετε. Δεν ξέρω πού μπορείτε να το ψάξετε. Ειλικρινά δεν ξέρω αν υπάρχουν από θέματα πλέον από αυτά. Ίσως αυτό μπορεί και να βρείτε. Αλλά τα υπόλοιπα λίγο έως απίθανο να τα βρείτε ξανά. Πάντως περιμένω τα σχόλιά σας για το ποιο από τα 5 σας άρεσε λίγο περισσότερο. Και επίσης να μου πείτε αν έχετε εσείς κάποιο από αυτά. Και λίγο τη γνώμη σας γύρω από αυτό. Αν σας άρεσε, αν το μετανιώσατε, αν το έχει τελειώσει να το φοράτε. Αν θέλατε να πάρετε κάποιο από αυτά αλλά δεν προλάβατε κτλ. Κτλ. Ξέρετε τώρα εσείς. Αν σας αρέσει το βιντεάκι κάντε like και subscribe κάτω. Θα τα πούμε σε ένα καινούργιο βίντεο. Φιλάκια!